Τώρα, στη δεύτερη συζήτησή μας, καλησπέριζω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, την κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα, κυρία Φωτίου. Χρόνια πολλά για προχθές. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλή χρονιά. Καλή απελευθέρωση, λέω εγώ. Από τον κορονοϊό, εννοείται. Και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Μελικρόνη. Ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Όταν είμαστε σε μία φάση που μόνο σε μία μέρα βρεθήκαν 15.000 παιδάκια θετικά και άλλοι χίλιοι τόσοι δάσκαλοι και καθηγητές, αυτό δεν γλωτσάει με το να σειραίουμε τώρα στις κάλπες? Φαντάζεστε δηλαδή να κάναμε εκλογές τώρα με την Όμικρον να καλπάζει? Κύριε Μελικόνη, να σας εξηγήσω ότι κατά την άποψή μου βρισκόμαστε σε μία νέα φάση του κεφαλαίου της υγειονομικής τραγωδίας που υφίσταται η χώρα μας με αυτή την εγκληματική κυβέρνηση. Δηλαδή, νέα φάση, ναι. Ή αν θέλετε το νέο κεφάλαιο αυτής της φάσης, λέγεται ανοσία της αγέννησης. Και αυτό αποδεικνύεται από δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ότι ενεργοποίησαν ένα τεράστιο πληθυσμό που λειτουργεί ως επιταχυντής, δηλαδή τα παιδιά και τους δασκάλους μέσα στα σχολεία, 1,5 εκατομμύριο. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ενεργοποιούν και τους εργαζόμενους, 3,5 με 4 εκατομμύρια εκτιμά ότι έχουμε φέτος οι εργάνοι, το 21 εννοώ, γιατί το 20 η Ελστάτ λέει για 3 εκατομμύρια και κάτι. Επομένως, αυτοί οι δύο πληθυσμοί, γιατί λέω εγώ ότι είναι οι μεγάλοι επιταχυντές και γιατί λέω τους ενεργοποιούν? Τους ενεργοποιούν, κύριε Μελικόνη, γιατί κάνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα σχολεία θα τα κρατάνε ανοιχτά με το 40%, με το 50% στην ένα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη επιτάχυνση για να κολλάνε δηλαδή όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη. Και μάλιστα με καραντίνα τα παιδιά ή οι δάσκαλοι 5 ημερών. Ενώ ήταν 14 μέρες και 10 για τους εργαζόμενους. Το ίδιο και για τους εργαζόμενους παντού. Αυτή η ανοσία της αγέλης θα έχει τεράστιες επιπτώσεις αυτή τη στιγμή και δεν τολμούν να το πούνε, ενώ στην πραγματικότητα το εφαρμόζουν, ακριβώς γιατί όπου εφαρμόστηκε τα σταμάτησαν τάχιστα. Όπως μιλάω για την Αγγλία στην αρχή ή μετά στη Σουηδία. Γιατί τα σταμάτησαν? Σταμάτησαν την άποψη ή την πολιτική της ανοσίας της αγέλης. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αμέσως με την ανοσία της αγέλης όλοι οι βαργοί, οι πολύ βαργοί δείκτες, δηλαδή διασωληνώσεων και θανάτων, αυξάνονται. Ο δεύτερος είναι ότι καταραίει όλη η εικόνα του κράτους και κυρίως βέβαια το ΕΣΥ. Το είδαμε ήδη με τους 2.500 γιατρούς που ασθενούν και τώρα τρέχουν για να επιτάξουν από τον ιδιωτικό τομέα, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι έτοιμοι να μπουν ούτε στις ΜΕΘ ούτε μέσα στην ιστορία του COVID αυτή τη στιγμή οι ιδιώτες γιατροί. Το είδαμε που τρέχουν σαν τρελοί για να κάνουν νέες προσλήψεις τώρα τρίμηνες δήθεν για τους εκπαιδευτικούς. Το βλέπετε στα μέσα μαζικής μεταφοράς ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ελλείψεις από οδηγούς αλλά και από όλο το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς. Παντού δεν υπάρχει φορέας είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος που να μην είναι αποδεκατισμένος, αλλά επειδή αναφέρετε τις άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρία Φωτίου, όλες οι χώρες ανοίξαν σήμερα τα σχολεία. Θέλετε όχι με 50-1, όχι με 50-1. Αλλά αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι βάζουν για λόγους ανοσίας της αγέλης τον πληθυσμό των μαθητών σε κυκλοφορία, σε όλη την Ευρώπη μπήκε σήμερα. Όχι. Δεν μπήκε με αυτούς τους όρους καταρχήν. Ναι. Όπως ξέρετε, τα σχολεία μόλις από το extreme παράδειγμα της Πορτογαλίας, που με ένα κρούσμα κλείνει αμέσως τάξη. Ναι. Όταν δεν θέλεις να κάνεις το σχολείο επιταχυντή, πρέπει να κοιτάξεις να μην πολλαπλασιάζεις τα κρούσματα μες στο σχολείο. Γιατί εμείς θέλουμε ανοιχτά τα σχολεία, κύριε Μελικόνη, προφανώς. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ήδη έχει δημιουργηθεί και ένα εκπαιδευτικό, μια εκπαιδευτική απορρίθμιση με όλα αυτά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Δεν θέλουμε όμως τα σχολεία επιταχυντές. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι χρειάζονται 3-4 πράγματα. Δηλαδή, πρώτον,
δεν έπρεπε να τα ανοίξουν πάνω στο πικ. Όλοι οι επιστήμονες πια συμφωνούν ότι μέσα σε 20 μέρες, μέσα σε 15 μέρες θα έχει περάσει το πικ. Να τα ανοίξουν στην αποδρομή. Δεν χρειάζεται σήμερα που τα ανοίγουν. Να τα ανοίξουν με κατάργηση του 50% συν 1. Να τα ανοίξουν με μάσκες δωρεάν. Να δώσουν προφανώς στους γονείς το ειδικό επίδομα που γιατί αυτοί δεν μπορούν να πάνε στην εργασία. Δεν ανοίγεις έτσι τα σχολεία. Αυτό είναι τεράστια ανευθυνότητα. Και γιατί? Γιατί η ανοσία της Αγέννης όπου εφαρμόστηκε κατέστρεψε την οικονομία. Είχε τεράστιο βάρος στην οικονομία, γι' αυτό κάνανε άρδιν πίσω. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή κάνει αυτό το εγκληματικό. Γι' αυτό ζητάμε, εκτός όλων των άλλων, ζητάμε τις εκλογές και επανέρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα. Για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Πρώτον, διότι αυτό που θα αφήσει πίσω της αυτή η κυβέρνηση θα είναι ρήπια. Στο κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, πρόνοια, αλλά όπως ξέρετε και ασφάλιση. Γιατί είδατε, εκτός των άλλων, τι συνέβη με τα self-test. Εδώ με τα self-test απεδείχθη περίτρανα αυτό που λέγαμε 2 χρόνια τώρα. Ότι πρώτον δηλαδή έπρεπε να γίνει self-test για ηχνηλάτηση. Ξαφνικά του άρεσε του Πρωθυπουργού τι ωραία που έκανε ηχνηλάτηση και βρήκε τα 16.000 παιδιά. Και ότι αν δεν άνοιγε λέει τα σχολεία δεν μπορούσε να τα βρει. Είμαστε καθόλου σοβαροί? Μας είχανε με 60 και 80 ευρώ να πληρώνουμε τα PCR όταν σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν τα πληρώνουν οι άνθρωποι αλλά τα συνταγογραφούν όπως ζητάγαμε 2 χρόνια τώρα. Και αυτό που γίνηκε σε εμάς ήταν 2 δήμαρχοι να καταρρύψουν ένα εφήγημα ότι ακόμη και οι 41 ευρώ, η καταπληκτική τιμή που βρήκε ο κύριος Γεωργιάδης, καλά αφήνω το πόσο ξεφτυλιστήκαμε στην Κύπρο, στον Καναδά κτλ. Αλλά ακόμη και τα 41 ευρώ το κατέρευσαν 2 δήμαρχοι κάνοντας ένα διαγωνισμό μικρό για 20.000 ευρώ, φανταστείτε για τα εκατομμύρια ευρώ που θα έκανε το κράτος. Πάντως λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ απλώς το βάζω στην κουβέντα και ως αντίλογο, υποστηρίζει ότι έφτασε στα 47 ευρώ και δεν το μείωσε κι άλλο για να μην τεθεί θέμα επιβίωσης για τα μικρά εργαστήρια. Γιατί φαντάζομαι ότι αν ισχύει το σκεπτικό του, δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, δεν θέλουμε να μείνουν μόνο 2-3 μεγάλοι όμιλοι που θα κάνουν μοριακά, έτσι δεν είναι? Μ' αρέσει που έπιασε το κλάμα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι ο ίδιος που τους θεωρεί ζόμπι, είναι ο ίδιος που θέλει να τους συγχωνεύσει και είναι ο ίδιος για τον οποίο οι μικροεπιχειρηματίες και της εστίασης και των πάντων του έδιναν τα κλειδιά τους. Γιατί αν θυμάστε, του ζήταγε και τα κλειδιά, ακούστε κύριε Μελικόνη. Αυτά πια δεν τα πιστεύει κανείς σε αυτό το κράτος. Ότι μας λένε έστω και ένα στοιχείο πραγματικό. Αντίθετα, βλέπετε ας πούμε τι συμβαίνει με την πρόβα Generale που έγινε ακόμη και στο ασφαλιστικό. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση οπωσδήποτε, διότι μας οδηγεί σε μια τεράστια και οικονομική καταστροφή και καταστροφή του κοινωνικού κράτους. Υγεία, επαναλαμβάνω, παιδεία, ασφάλιση, ΕΦΚΑ. Θα πάμε στον ΕΦΚΑ, αλλά για να σας προβοκάρω λίγο. Σήμερα που ανακοίνωσαν προσλήψεις στα σχολεία εκπαιδευτικών, λέτε για το εκπαιδευτικό, για το κοινωνικό κράτος. Βεβαίως κύριε Μελιγκόνη, διότι ξέρω πολύ καλά ότι τις τελευταίες προσλήψεις κάναμε εμείς. Σήμερα ανακοινώνουν προσλήψεις για τρίμηνες. Τρίμηνη. Ναι. Περιμένω να δω πώς θα την κάνουν την τρίμηνη. Προφανώς όχι με ΑΣΕΠ. Περιμένω να δω. Ή από τους επιλαχόντες του ΑΣΕΠ. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταφέρει με τις εξαιρέσεις τις συνεχείς που κάνουν λόγω COVID από τη μια να διορίζουν τα δικά τους παιδιά παντού με εξαίρεση, κατ' εξαίρεση όλων των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, είτε να κάνουν προμήθειες που έχουν φτάσει στα 5 δις, δίνοντάς τα σε γνωστούς τους και ημέτερους. Τι να σας πρωτοπώ πάνω σε αυτό. Ξέρουμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή
που έχουν κάνει. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί μας οδηγούν σε συνθήκες ακρίβειας αυτή τη στιγμή, ενεργειακής κρίσης, σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον εμπεγμό που υπέστημεν, που υφιστάμεθα δηλαδή, να μας λένε ότι τώρα θα πληρώσουμε λιγότερη ενέργεια, όταν στην πραγματικότητα αυτά τα μέτρα που εξήγηλαν είναι για ακριβότερη ανέργεια αυτό το από τον Ιανουάριο από ό,τι είχαν εξαγγείλει τον περασμένο μήνα. Ναι. Επομένως, όπως βλέπετε, εδώ έχουμε μία κατάσταση όπου ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κάνει όχι εκλογές. Εξαρτιέται από ένα προσωπικό δίλημα που έχει. Προσωπικό. Το δίλημά του έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι τι θα γίνει αν θα προλάβει την κατακραυγή και την καταράκωση, αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία σήμερα, την οργή και την απογοήτευση της κοινωνίας που εισπράτεται σε όλα τα πεδία για την κυβέρνησή του, και αν θα του επιτρέψουν αυτοί που τον έχουν φέρει και τον κρατάνε στην κυβέρνηση, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και οι καναλάρχες, αλλά και οι μεγάλοι εργολάβοι, να κάνει εκλογές πριν πάρει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί σε αυτούς θα πάνε. Άρα βρίσκεται σε αυτό το δίλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοιο δίλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτοιμες θέσεις, έχει έτοιμο πρόγραμμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει γρήγορα να προλάβουμε να μην φαγωθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και να προχωρήσουμε. Διότι βλέπετε ότι ξυλώνουν την ασφάλιση, κύριε Μελιγκόνη. Δηλαδή την άλλη μεγάλη ασπίδα του λαού. Λέτε για το σχέδιο για τον ΕΦΚΑ που μπήκε σε διαβούλευση τώρα. Ναι, κύριε Μελιγκόνη. Χαίρομαι που το ξέρετε. Βάλαν τώρα σε διαβούλευση ακριβώς αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Ότι η ιδιωτική επικουρική ασφάλιση, αυτή, θυμάστε, όπου μέχρι το 50 θα πλήρωνε ο ελληνικός λαός 70 δις, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός 70 δις, αν δεν φύγει αυτή η κυβέρνηση θα τα πληρώσει, για να τζογάρουν τους κουμπαράδες των νέων τα μεγάλα φαντς τα ασφαλιστικά. Αυτή λοιπόν ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, η πρόβα generale, ήταν ακριβώς η ιστορία των συνταξιούχων αναπηρίας και χειρίας, όπου πήγανε ξαφνικά να επιβάλλουν πράγματα που όχι μόνο είχαν ξεκαθαρίσει και από εμάς και με την εγκύκλιο του Πετρόπουλου, αλλά εφάρμοσαν και οι δικοί τους υπουργοί μέχρι στιγμής. Και ξαφνικά πήγανε να αρχίσουν να βάλουν όλους αυτούς να πληρώσουν αναδρομικά. Και από την καταγραφή παραμένουν μόνο για τους νέους. Από το 22 και ύστερα, λέει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι αντισταγματικό. Και αφού κάνανε. Ας βγει πρώτα η εγκύκλιος, βέβαια, γιατί τώρα που μιλάμε είναι για όλους. Είναι για όλους όσοι έχουν πάρει σύνταξη από το Μάιο του 2016 και μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, αφού κάνανε αυτή την πρόβα generale και έγινε η καταγραφή τεράστια, αφού κοροϊδεύουν τους συνταξιούχους με τα 250 ευρώ ενώ τους κόψανε τη 13η σύνταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για αυτούς είναι τα 250, ήταν 500 και το ξέρετε πολύ καλά, τώρα προχωράνε στην ιδιωτικοποίηση της κύριας ασφάλισης, δηλαδή του ΕΦΚΑ. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τρεις τρόπους, κύριε Μελιγκόνη. Ο πρώτος είναι ότι όλα τα διευθυντικά στελέχη του ΕΦΚΑ, τους προϊσταμένους και τους επικεφαλείς όλων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, τους προκηρύσουν για να τους να προσλάβουν ιδιώτες. Επικεφαλείς δηλαδή του δημόσιου ΕΦΚΑ θα είναι ιδιώτες. Πρώτον, αυτοί θα κρίνουν και τους δημόσιους, φαντάζομαι, υπαλλήλους που θα έχουν υφισταμένους τους. Φαντάζομαι, λέω, γιατί αφού θα είναι επικεφαλής. Δεύτερον, ειδικά ο ΕΦΚΑ, όπως ίσως γνωρίζετε κι εσείς, αλλά και ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει, έχει μία από τις μεγαλύτερες περιουσίες, η οποία είναι οι περιουσίες των ασφαλιστικών του ταμείων. Τεράστια περιουσία μέσα σε όλες τις πόλεις, αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και το αποκούμπι μεταξύ των άλλων του ΕΦΚΑ, για ό,τι άλλο κακό μπορούσε να του συμβεί. Λοιπόν,
την αποδίδουν αυτή την τεράστια περιουσία σε ιδιωτική εταιρεία για να τη διαχειριστεί, λέει, η εποφελία. Ναι. Και το τρίτο βέβαια, ίσονος σημασίας ίσως, αλλά καθόλου κατά την άποψή μου, για πρώτη φορά τις προμήθειες του ΕΦΚΑ δεν θα τις κάνουν με βάση την κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών του δημοσίου, αλλά τις εξαιρούν. Και προσέξτε με, δεν τις εξαιρούν λόγω COVID. Αυτό το έχουμε συνηθίσει. Με το παραμικρό οι προμήθειες παντού γίνονται κατ' εξαίρεση της νομολογίας βάσει COVID. Τώρα τις εξαιρούν γενικώς, ανεξαρτήτως COVID. Μάλιστα. Επομένως, δυστυχώς επέρχονται τα χειρότερα. Mm-hmm. Γι' αυτό να οργανωθούμε γρήγορα όλοι. Και εμείς θέλουμε, κύριε Μελγκόνη, να τελειώνει η πανδημία, γιατί η σχέση μας με την κοινωνία είναι αυτή που κρατάει το ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό και αυτή που κάνει ακριβώς την επάνωδό του στην εξουσία ρεαλιστική. Μάλιστα. Δεν μας αρέσουν ούτε οι τηλεδιασκέψεις, ούτε μια βουλή ακυρωμένη όπου περνάει συνεχώς ό,τι νόμους θέλει ο Μητσοτάκης και το βλέπετε κάθε μέρα. Δεν μας αρέσει μια κοινωνία παράλυτη από το φόβο, τώρα από το φόβο της ανοσίας της Αγέλης. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε συναντήσει φίλους σας οι οποίοι λένε τι να κάνουμε, αφού θα κολλήσουμε όλοι, ας κολλήσουμε. Ναι, ναι, φοριέται αυτό το τελευταίο διάστημα. Πολύ η αλήθεια είναι. Κυρία Φωτίου. Έτσι δεν είναι. Και όταν ξέρετε μία κουβέντα ακόμα, ότι όταν το 10% στην Αφρική έχει εμβολιαστεί μόνο, οι μεταλλάξεις, ξέρετε, και το τι μας συμβαίνει εμάς, εξαρτιέται πολύ από αυτό το 10%. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ. Επομένως, δεν ξεμπλέκουμε εύκολα. Είναι για κατανοητό. Μια μεγάλη ελπίδα για τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.